το ποσό των 3.000 ευρώ κατάφερε να αποσπάσει από τον τραπεζικό λογαριασμό 30 32χρονης γυναίκα από την Πάτρα, άντρα με το πρόσχημα τη επιδότηση λαδιού. Σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα Πελοπόννησο, ο άντρα επικοινώνησε με το θύμα του τηλεφωνικά και επικαλούμενο ονόματα γνωστών τη προσώπων, υποσχέθηκε πω θα τη βοηθήσει να πάρει επιδότηση λαδιού. Η γυναίκα, έχοντας πιστή για τις προθέσεις του, μετέβησε ATM της Εθνικής Ταζαρουχλέικα και πληκτρολόγησε ρυθμούς κάθε υπόδειξη του άντρα, δίνοντας εν αγνία της εντολή για μεταφορά χρημάτων. Το περιστατικό καταγγέλθηκε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στην Ασφάλεια Πατρών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου δράστη για απάτη.